Οικογένεια. Οικογένεια δεν είναι απαραίτητα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, παιδιά κτλ. Κτλ. Μπορεί να είναι μόνο ένας σύντροφος. Αλλά νομίζω ότι αυτό που θα ενταθεί πιο πολύ μέχρι το καλοκαίρι είναι η ανάγκη να βρουν έναν άνθρωπο και να φτιάξουν οικογένεια. Να μπουν σε διαδικασία δηλαδή να νιώσουν σιγουριά και ασφάλεια εκεί. Φυσικά προσέχουν τα ενδοοικογενειακά ζητήματα και το χώρο του σπιτιού. Μπορεί να έχουν και αλλαγές εκεί. Για τους λέοντες, ο Άριστος Ζυγό θα τους βγάλει τεράστιες ανάγκες στην επικοινωνία, δηλαδή να επικοινωνήσουν και θα βρουν τρόπους να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους, τις εμπνεύσεις τους, τα ταλέντα τους. Μπορεί να δείξει αυτό το πράγμα ανοίγματα γενικώς και στον επαγγελματικό τομέα και προτάσεις, ταξίδια επίσης, ακόμα και για δουλειά. Είναι καλή αυτή η επιρροή του Άρη για σας, τους λέοντες, και λίγο πιο εξωστρεφής. Για τους παρθένους, ρίσκο σημαίνει αυτό στο χρήμα και σε ό,τι έχει να κάνει επίσης και με τα προσωπικά, τα αισθηματικά. Αν δεν ρισκάρεις, δεν κερδίζεις. Δεν αγαπάτε πολύ το ρίσκο σας ζώδιο. Νομίζω ότι τώρα όμως αξίζει τον κόπο να πάρετε τα ρίσκα σας, γιατί έτσι μόνο θα βγείτε κερδισμένοι ή ευτυχισμένοι. Για τους ζυγούς, νομίζω ότι το δίλημα το μεγάλο για το δικό σας ζώδιο θα είναι να τα πω ή να τα κρατήσω μέσα μου για άλλη μια φορά. Και το να τα πω σημαίνει ότι θα βάλω ίσως, έτσι, θα δυναμητήσω μια κατάσταση είτε στα προσωπικά μου, σε μια σχέση πάντα. Αν λοιπόν έχω μέσα μου θυμούς, έχω μέσα μου αρνητικά συναισθήματα και τα κρατάω, κάπου θα βγουν όλα αυτά. Εγώ θα σας πρότεινα να τα πείτε με προσοχή. Το ζώδιό σας φημίζεται για τη διπλωματία του, πείτε τα με έναν τρόπο ώστε να μην ενοχλήσει πολύ, αλλά να έχετε ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Για τους Σκορπιούς, ο Άριστος Ζυγό είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με το καταφρούν το παρελθόν. Είναι καιρός να βάλετε τέλος εκεί πέρα. Τελεία. Να μην αφήσετε καμία πόρτα ανοιχτή. Και πρέπει να το προσέξετε πολύ αυτό το πράγμα. Όπως και θα πρέπει να προσέξετε και ποιους ανθρώπους αφήνετε να είναι πολύ κοντά σας. Δεν σας το λέω συχνά, οι Σκορπιοί είστε καχύποπτοι και είστε άνθρωποι που γενικά τους σκανάρετε τους άλλους πριν τους αφήσετε να έχουν μια θέση στην καρδιά ή στο σπίτι σας. Αυτή η περίοδος, επειδή ο 12ος οίκος είναι ο οίκος αυτό που λέμε τον κορυφών εχθρών, μπορεί κάποιοι να εμφανίζονται ως πρόβατα, αλλά να είναι λύκοι. Άρα θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στις επιλογές. Μην λες τέτοια που δεν χαλάρωνετε στον ύπνο, γιατί πάει, τελείωσε μετά, θα τρελαθεί εντελώς. Μην τρελαθείτε, αλλά να είστε λίγο πιο καχύποπτοι αυτό το διάστημα. Ποιος τους καχύποπτους. Ποιος τους καχύποπτους απέναντι. Ναι, αυτό. Και βέβαια εννοείται να σε δύναμη να προσέξετε τη φυσική σας κατάσταση. Αν θέλετε δηλαδή να αποκτήσετε έτσι ένα. Αυτό, ο οικάς. Πιο οικάς από ό,τι είναι. Λοιπόν, για τους τοξότες, θα μπλεχτείτε ανάμεσα σε δύο πράγματα, φιλία και οικογένεια, και χρήμα. Και όταν μπλέκονται τα χρήματα με τους φίλους, εκεί πέρα τα πράγματα είναι περίεργα, είναι δύσκολα. Είτε δανείσετε, είτε δανειστείτε, είτε κάπως μπλέκονται με συνεργάτες και φίλους τα οικονομικά, θέλει μια ισορροπία εκεί πέρα, την οποία πρέπει να βρείτε εσείς οι ίδιοι για να μην βγείτε χαμένοι. Δεν είναι κακή η επιρροή του Άριστο Ζυγό. Θα ανοίξετε τον φιλικό σας κύκλο, θα κάνετε καινούργιες συμμαχίες, καινούργιες φιλίες, αλλά θα είστε προσεκτικοί με τα οικονομικά. Για τους εγώκερους, το δίλημα είναι το εξής. Έχω τα προσωπικά μου, έχω όλα αυτά που με καίνε στην οικογένειά μου, τα δικά μου, τα αισθηματικά μου, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αλλά θα πρέπει στη δουλειά να είμαι τύπος και υπογραμμός. Θα πρέπει να μην δείχνω τίποτε από ό,τι μπορεί να μου συμβαίνει. Άρα στην καριέρα ουσιαστικά στρέφεται η επιρροή αυτή και βάζει σε λίγο δεύτερη μοίρα το κομμάτι που έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή. Θα πρέπει να βρείτε την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο και να μην χαλάσει το ένα το άλλο. Για τους υβροχώους, τάσεις φυγής, ταξίδια. Αυτό είναι ο Άριστος Ζυγό, αλλά και αυτό 8 μήνες θα φεύγουν, ναι. Ναι. Δεν θα έρθουν καθόλου. Αυτό το θέμα είναι και καλά, εντάξει, 8 μήνες δεν θα φεύγουν, αλλά είναι μια περίοδος που μπορούν να κάνουν. Μα και το μυαλό τους να είναι φευγάτος αυτά, τελείως. Είναι σαν να μην τον έχεις δίπλα. Ναι, δεν μπορούν να γλιτώσουν όμως από τον εαυτό τους. Δηλαδή, εξαρτάται για ποιο λόγο θέλεις να φύγεις. Αν θέλεις να φύγεις γιατί απλά θες να αλλάξεις παραστάσεις ή αν θέλεις να φύγεις για να ξεφύγεις από τα προβλήματα. Τα προβλήματα σε ακολουθούν. Θες, δεν θες. Άρα, κοιτάξτε να δείτε για ποιο λόγο θέλετε να κάνετε το ταξίδι ή τα ταξίδια που θέλετε να κάνετε. Μήπως προσπαθείτε να αποφύγετε, να πατήσετε τα πόδια σας στη γη και να δείτε τι πρόβλημα υπάρχει και αποφεύγετε να το λύσετε. Και για τους ιχθύς θα έλεγα ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο κομμάτι συναίσθημα. Τι εννοώ με αυτό.
ακόμα και τον ερωτικό σας σύντροφο, θα πρέπει λίγο να τον μεταχειρίζεστε με μια αποστασιοποίηση συναισθηματική. Όχι ζήλιες δηλαδή, όχι σκηνές, όχι αυτό το που δεν μπορείτε να χαλιναγωγήσετε, αυτό το άκρατο συνέστημα. Λίγο πιο προσεκτική λοιπόν πώς εκφράζετε τα συναισθήματά σας για να μην τρομάξουν από δίπλα σας άνθρωποι. Και επίσης στα οικονομικά. Εκεί πέρα παίζεται και το παιχνίδι με τον Άρη στο ζυγό. Μπορεί να βγείτε κερδισμένοι όμως από αυτό. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κάτι κακό. Αυτά. Διαφημίσεις.